Ωραία. Σωστή. Μουσή, μουσή. Δείτε παιδιά μικρή και μεγάλη το Άρτη Νυχτάρ κανάλι και βάλτε μας like, 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 like. Γεια σας σε όλους. Σήμερα εμείς παίζουμε μουσή, μουσή, τσέλες. Αυτό που θα μας τύχει σε κουτάκι που είναι mixtape, μουσή, μουσή, θα πρέπει να τις ζωγραφίσουμε τα καβαλέτα. Και ποιος θα κερδίσει? Θα διαλέξουν οι συνδρομητές μας. Και που θα τους δείξουμε πώς θα είναι στο τέλος. Τέλεια κορίτσια, είστε έτοιμες? Ναι! Θα το ανοίξουμε εδώ. Ναι, θα το ανοίξετε τώρα. Αρτιμή, αν σε βοηθήσω να μου βγάλεις μόνο αυτά. Περίμενε να σε βοηθήσω που ανοίγει το. Να, παιδιά, να δούμε τι έχει το κουτί τριγύρω. Γυρίζει. Έχει το αγαπημένο μου, Άρτεμι, έχει το αγαπημένο μου. Το κουνελάκι. Το κουνελάκι. Τι γυρίζει αυτό? Για δώσε μου λίγο να μιλήσω. Τι λέτε? Το αγαπημένο μου. Τι λέτε, κοριτσιά? Θα είναι εύκολο να ζωγραφίζετε? Μαμά, νομίζω ότι έχει ένα κόμμα. Μαμά, εγώ πιστεύω. Μουσί. Τι λέει το κουτάκι πρώτα απ' όλα? Λέει μάγκο λάση. Κοίτα εδώ. Πρέπει να μυρίζει μάγκο. Μυρίζει τέλεια. Έχει και το κουτάκι. Μαμά, του μίξει. Έλα στο δοντάκι. Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Το μπορώ. Και το ποτηράκι, milkshake. Άρτε μου, λέγε να δούμε. Για τώρα το άρωμά του, για να βρούμε μέσα. Τι έχει? Μάγκο! Αλήθεια! Η μάγκο λάση είναι. Τι θα μυρίζεις? Smooth ή μάγκο λάση? Wow! Φοβερά! Μου αρέσει πάρα να πολύ. Να τη ζωγραφίσουμε, παιδιά! Ναι, να το δω και μία φορά ακόμη το ζωάκι σας. Για θέλω να... Να το ζουλίξουμε. Αχα. Uh-huh. Oh, είναι και το μάγκο, παιδιά. Και δεν το είδα. Το μάγκο ζουλιέται, μα. Να μυρίσω. Να μυρίσω. Ωραία μυρίζει. Κοιτάξτε, παραθυράκι! Σας κοιτάμε! Wow, τέλεια. Κορίτσια, να δω το ζωάκι μια φορά ακόμη. Κράτα το ποτηράκι, Αριαδνούλα μου. Ξέρετε ότι έχει και αστεράκι? Ναι. Λοιπόν, τι λέτε? Γεια σου, αγάπη μου. Τι λέτε, θα είναι εύκολο να το ζωγραφίζουμε? Ναι. Πρώτα απ' όλα. Να το ζωγραφίσω από το μπάνι. Έχει και την αλυσιδίτσα για να το κρεμάτε σαν μπρελόκ. Πολύ και... ωραία ιδέα. Είναι και ζουλιούντε, μπαμπά. Φοβερό. Είναι ωραία. Το κρεμάτε και στη τσάντα σας παντού. Για να βάλω εγώ την αλυσιδίτσα του. Όχι, δεν θέλουμε μπαμπάκα τώρα. Όχι, ζωγραφίζουμε. Οπότε έχετε το μοντέλο σας έτοιμο, το smoothie. Το smoothie. Τότε αλλάζουμε θέσεις. Και είναι και φοβερό squishy toy. Μπράβο του. Αλλάζουμε θέσεις λοιπόν. Αρτιμία, αλλάζουμε θέσεις. Το φέρουμε στον τοίχο και ερχόμαστε. Τι έκανες τώρα μέσα? Έβαλες το μάγκο. Φοβερό μυαλό. Μαγικά βέλο. Μαγκοράδα. Μαγκοράδα. Τι? Τέλεια. Αφού πορτοκαλάδι, πάρει και μαγκοράδο στη γίνη. Λοιπόν, τέλεια. Τότε ετοιμαζόμαστε να το ζωγραφίσουμε. Το μοντέλο θέλω να το βάλετε στη μέση, κορίτσια, για να βλέπετε και οι δύο πολύ καλά. Στη μέση είναι τα καλά. Και το νεράκι στη μέση, γιατί έχει δύο θέσεις, για να βουτάει μία δεξιά και μία αριστερά το πινέλο. Μπράβο, τέλεια τα οργάνωσες. Κοιτάξτε πόσο καλό έχω. Κοιτάξτε τι κάνω. Είμαστε σαν τους ζωγράφους στο Παρίσι. Έλα να σου δείξω πως το κρατάμε. Βάζεις το χέρι δάχτυλο από εδώ και το κρατάς από εδώ. Αριαδνού, Αρτιμούλκα, κατάλαβες? Ναι. Μας ξεκινήσουμε. Τέλεια. Αλλά νομίζω ότι αλλάζω. Να ξεκινήσουμε. Φυσικά, μπορείτε να φέρετε τον πίνακά σας πιο κοντά. Mm-hmm. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε. Hi. Είναι λίγο δύσκολο. Εγώ θέλω να δω ποια θα κάνει το πιο όμορφο. Βάλτε τα δυνατά σας, γιατί είσαι και οι δύο σπουδαίες ζωγράφοι. Εγώ θέλω να γίνω η ζωγράφη στο Παρίσι, να ζωγράφισω τον πύργο του Άιφελ. Είναι η κτηνία. Μπορείς να γίνεις και τα δύο. Μπορώ να γίνω και τα δύο. Φυσικά. Γιατί όχι. Ναι, αλλά τι μπορώ να γίνω. Ωραία. Αυτό το ζωάκι είναι πολύ λίγο και αυτό. Πρώτον το έχεις ανοίξει αυτό. Όχι. Αρτεμούλικα, εσύ ζωγραφίζεις Angry Birds. Η Αρτεμούλα έκανε το πλαίσιο πρώτα απ' όλα με το μαύρο, είναι φοβερή. Φοβερή. Η Αριάδνη πήγε κατευθείαν. Μόνο που πρέπει να προσέχει να μην βάζει πολύ νερό. Γιατί στάζει.
Δεν πειράζει, θα κάνω και πουδαράκια. Πρέπει να ζωγραφίζεις ακριβώς αυτό που βλέπεις. Δεν πειράζει. Δηλαδή αυτόν εδώ. Mm. Πώς λέγεται? Θα τον δώσετε όνομα? Εγώ θα την ονομάσω Τσιτσίνα. Τσιτσίνα. Μαγκίνα, μαγκίνα. Κορίτσια, λέγεται Μαγκολάς. Θα την ονομάσω εγώ Μαγκίνα. Εμένα, παιδιά, με κοροϊδεύει. Όχι, βέβαια. Δεν κοροϊδεύει κανείς. Αυτά που λες είναι σπουδαία. Πέφτει λίγο, μαμά. Τι πέφτει? Δεν πειράζει, καλέ. Κάνω ότι βγάζει δάχτυλα. Για, κοίτα να δεις τα χρώματα. Έχει κίτρινο, μοβ, ροζ, άσπρο. Θα πρέπει να στεγνώνεις λίγο το πινέλο καλύτερα για να μην πέφτει το χρώμα. Όχι έτσι, πρέπει να ακουμπήσετε πάνω στο ροζ καπάκι το πινέλο για να φύγει πολύ νερό. Είναι λίγο δυσκολούτσικο. Δυσκολούτσικο, δεν πειράζει. Εμείς θυμόμαστε ότι είσαι πιο μικρούλα. Σιγά σιγά. Εγώ θα κάνω και ουρανό και γρασινάκι. Ναι. Βγαίνει λίγο και χαμογελάκι τώρα βλέπω. Α, φοβερά. Άρτεμούλα, μην ακουμπήσεις. Είναι πιο μεγάλη. Για βάλτε δυνατά. Και έχεις και δεύτερο. Έχεις και δεύτερο πινέλο, άμα χρειαστείς άλλο πινέλο. Ναι, πιο λεπτό, αγάπη μου. Δεν ξεχνάμε τα χρώματα. Μπράβο. Ωραία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, Αρτεμούλα, μπορείς να βάλεις τη φαντασία σου να κάνεις αφηρημένη τέχνη. Όχι, μπαμπάκα, μη μας μπυρδεύεις τώρα. Πρέπει να ζωγραφίζουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Όσο μπορούμε, δηλαδή. Μα μπορώ να το κάνω και στέμμα. Αυτό που βλέπεις μπροστά σου πρέπει να κάνεις. Έχει ένα στέμμα, το πάνω με ένα αστέρι, για να να το κάνεις. Δεν πειράζει. Παιδιά. Αου. Δεν πειράζει, καλέ. Καρδιά μου, βάλ' τα δυνατά σου. Έλα, συνέχισε. Γιατί δεν ζωγραφίζεις και τα πονταράκια που έχει ροζ. Βουλίτσες, βλέπεις. Έχει και μικρά πονταράκια εδώ. Έχει και μεγάλα πονταράκια. Είμαι δυσκολούς. Μεγάλα πονταράκια. Ψηλό το Μούση είναι πολύ ψηλό το δικό σου. Το δικό μου. Το δικό μου είναι. Ωραία, συνέχισε. Είσαι και εσύ φοβερή, συνέχισε. Μην απογοητεύεσαι. Για, δεν τελειώσει ακόμη. Έχει πολλή δουλειά. Έχει ροζ ακόμα αστεράκι. Έχεις αυτάκια να κάνεις. Κίτρινα αυτάκια με ροζ χρώμα μέσα. Μπράβο, θα κάνεις και το διάδρομο να το κάνεις ενδιαφέρον. Μπράβο το κορίτσι. Και το δρόμο, όλο αυτό το λευκό μπορείς να το καλύψεις, Αρτεμούλα. Βάλει τη φαντασία σου και κάνει και τους μουσι-μουσι την τελευταία. Στο τέλος. Στο κέντρο. Αριαντούλικα. Η Αριάδνη, τώρα εγώ μια χαρά τα πέταρτια. Το μουσι-μουσι έγινε λαγός. Πλάκα, τι λέτε, τι ζωάκι είναι. Λαγός. Ποιος? Λαγός είναι έτσι κιόλας. Ωραία. Αρτεμούλικα, λέω να τα φτιάξουμε τα αυτάκια. Εσύ τώρα φτιάχνεις τον ουρανό. Ναι, μα ό,τι μας ενδιαφέρει. Η Αρτεμούλα το βλέπει πιο σαν τοπίο. Δεν πειράζει, τέλος πάντων, εγώ θα φροντίζω το καλό. Δεν είσαι αρτεμούλα. Μην παίρνεις το μοντέλο από την αδερφή σου. Τι θα βλέπει να ζωγραφίζει. Γεια σου στη μέση και συνέχισε κι εσύ. Η Μούση είναι μοντέλο τώρα. Η Μαγκολάση. Αρτεμούλικα, πάμε μαζί τα αυτάκια να φτιάξουμε. Για κοίτα τα αυτάκια του. Όχι, γιατί αν μην βιάστηκε και κανένα μικρό λάθος. Δεν πειράζει, μια χαρά. Ναι. Μένει μου αρέσει, πάντως. Τα αυτάκια φτιάχνεις. Όχι. Α, τα χεράκια. Μπράβο, έτσι συνεχίζουμε. Μαμά, μπορώ να κάνω ό,τι μπορώ. Μπορείς να κάνεις ό,τι φαντάζεσαι, να μην ανησυχείς για τίποτε. Φτιάξε εσύ ό,τι θέλεις. Μπορείς να φτιάξεις και πουλιά τριγύρω από το σμούσι-μούσι. Όχι. Αλλά το σμούσι-μούσι πρέπει να είναι όπως το βλέπεις. Να, ας πούμε, έχει το άσπρο καπέλο. Μια χαρά τα πάει. Τα αυτάκια, Αρτεμούλικα, μας λείπουν τα αυτάκια, μωρό μου. Αυτό είναι ωραίο αυτή. Ωραία, και το χρώμα πρέπει να είναι κίτρινο και πρέπει να έχει ροζ μέσα.
Και έχεις και ένα πινέλο καθαρό από κάτω. Αμέ. Μπορείς να δεις καινούριο πινέλο. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω, δεν θα κάνω. Ωραία. Ωραία. Τι άλλο σου λέει η φαντασία. Α, ροζ βουλίτσες ξεχάσαμε μέσα. Για βάλε ροζ βουλίτσες. Στα αυτάκια μέσα, ροζ βουλίτσες. Για πιάσει πολύ ροζ το πινέλο σου. Πολύ πολύ ροζ. Και να βάλουμε και μέσα στα αυτάκια ροζ. Αριάδη μου, εσύ πώς θα πας. Πολύ. Ω, και ηλιό. Το σμουσιμούσι είναι σε παραλία. Όχι, είναι στον βάλε. Λοιπόν, τώρα μπορείς να κάνεις και εσύ κάτω γκαζόν, αρτιμούλκα μου ή τον ουρανό. Ω, μπράβο. Φτιάχνουμε και τον ήλιο τώρα. Πολύ ωραία. Μπράβο μας. Ω, ξεκινάει ο ουρανός. Τι έγινε. Κοιτάξτε, μπορεί εδώ να υπάρχει ένα δέντρο και να είναι στράμνος. Δεν φαίνεται πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχω βρει μια πολύ... Το σμούσι μουσι τελείωσες. Το σμούσι μουσι τελείωσε, όμως δεν έχω τελειώσει την αφηρημένη τέχνη. Αχα. Σε καταλαβαίνω. Ωραία. Είπες αφηρημένη. Ό,τι θέλεις κάνεις. Είχε αφηρημένη τέχνη να κάνεις ένα λιβάδι με λουλούδια. Ωραία. Το σμούσι μουσι είναι ο ήρωας και εσύ κάνε ό,τι σε εκφράζει. Άρτε με να σου πω ένα αστείο. Τι. Το μάγκο που χορεύει τάγκο. Τι κάνετε τώρα. Το μάγκο. Α. Που χορεύει τάγκο. Τέλεια. Το έκανα. Το μάγκο που χορεύει τάγκο και παίζει πιάνο. Ξέρεις κάτι, υπήρχε ένας φοβερός ζωγράφος, ο Τζάκσον Πόλοκ, που έριχνε βογιές ακόμα και με τον κουβά και έφτιαχνε φοβερούς πίνακες. Αρτιμούλκ, θες να κάνεις κάτι τέτοιο παρόμοιο. Ναι, να βάλουμε αυτό και πάνω. Όχι, χαρά. Όταν θα είστε και δυο έτοιμες, θα μου πείτε. Θέλω να μας παρουσιάσετε τα έργα σας. Μόλις είστε έτοιμες. Μπράβο, Αρτιμούλκα. Μπράβο, βάλε φαντασία, θα σε διαβοηθήσει. Θέλω να βγάλω τη χώρα το ξαβμάνι. Εγώ να πρέπει να κάνω πουλάκια που είμαι σχήμα καρδιάς. Το σμούσι μουσι τελειώσατε. Ναι. Αρτιμούλα, τι κάνεις τώρα. Θα μας το βάλω. Όρκιστρα. Θα το βάλω στην τίχο με την κλειτόνη. Αρτιμούλκα. Και δεν ξεχνάμε. Οι συνδρομητές μας αποφασίζουν ποιο πίνακα θέλουν να είναι ο νικητής. Ποιος θα πήγε καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω γιατί μου φαίνονται και οι δύο υπέροχοι. Η Αρτιμούλκα αργανώνει ήδη. Το σμούσι μουσι. Πώς το έκανες αυτό με το δάχτυλο. Έτσι. Οι ζωγράφοι για να βγουν τη λύπη κάνουν τον δάχτυλο τους έτσι, έτσι. Αυτό το κουδί από τη Ραπουνζέλ. Για να βρουν την κλίμακα είναι και το μέγεθος. Μπράβο, κορίτσι. Το μάγκο που χορεύει τάγκο και παίζει πιάνο. Το μάγκο που χορεύει τάγκο και παίζει πιάνο. Λα 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 λα. Όλε! Λα 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 λα. Όλε! Ήταν ωραίο το τραγούδι σου, Αριανούλκα. Περιμένουμε. Κοντεύουμε. Εγώ χάλασα όλα τα χρώματα. Δεν πειράζει. Τώρα τελειώνω. Πρέπει να κάνω την τελευταία πινελάκι. Πιο δύσκολο. Για να κάνει το έργο τέλειο. Άντε με, τι λες. Ποιος θα είναι εσύ εδώ πέρα. Ποιος θα διαλέξουν. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Εδώ πέρα, άρτε μη, εδώ πέρα. Παιδιά, πείτε στα σχόλια. Ποιος νίξε αυτό το τρέντ. Ποιος θα γράφετε καλύτερα το σμούσι μουσι. Εσάς. Ισοπαλία θα είναι. Ισοπαλία. Ναι. Ναι. Και διά. Αχ. 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 Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Αλλά και εγώ έκανα κόλλα. Γεια σας. Αχ. Ξέρεις τι θα σου δώσω. Τι. Που είπες αυτά τα καλά λόγια σου. Σου δίνω όλο το σμούσι μουσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Νομίζω ότι και θα γίνει κάτι ακόμη. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει λοιπόν, παιδιά, γράψτε μας στα σχόλια ποια κέρδισε, ποιος αγράφησε καλύτερα τα το σμούσι μουσι, οι ζωγραφιές μας ή το μάγκι. Για αφήστε τον μπροστά εδώ, θέλω να το μαμά, δω. Μαμά, κοίτα λίγο. Ναι, μισό λεπτάκι, τώρα θέλω να δω το πίνακα. Για να δούμε, κοριτσιά, αυτές είναι οι εικόνες μας, οι ζωγραφίες μας. Παιδιά, γράψτε μας, παιδιά, και αν σας αρέσει βίντεο και μας σήμερα, βάλτε μας like.
like και γραφτείτε στα κανάλια μας Αριάδνη Σταρ, Άρτεμις Σταρ και Πατέρας. Και βέβαια πατήστε το κόκκινο κουμπί και το κουδουνάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε μας καινούριο βίντεο. Επίσης ακολουθήστε μας στο Instagram, Αριάδνη Άρτεμις Σταρ. Σωστά. Και σας αφήνουμε links για να γραφτείτε και στα σχόλια και στην περιγραφή του βίντεο. Και τώρα κορίτσια έχουμε δύο δωράκια για τις καλλιτέχνες μας που προσπάθησαν πάρα πολύ τη δουλειά. Σωστά, μπαμπά. Επειδή έρχεται καλοκαίρι λοιπόν και ξέρω ότι σας αρέσει το γραφική και το γραφίζουμε πολύ και έξω στον ήλιο, στην πρώτη καλλιτέχνητα θα δώσω αυτό το υπέροχο σαν δώρο καπέλο. Εσύ είσαι Αριάδνη μου, είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Και στη δεύτερη καλλιτέχνητα θα δώσω αυτό το σαν δώρο καπέλο. Για φορέστε τα να δούμε. Τις τέτοιες. Πάμε να δούμε. Ου, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι κουκλίτσες έχουν πάνω. Για σκύψτε μπροστά. Ου, είναι φοβερές, είναι πολύ ωραίες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ έτοιμος για τα παιδιά. Παιδιά, πολύ. Λοιπόν, και αν σας αρέσει. Αν σας αρέσει και τα καπέλα μας, βάλτε μας like. Και εμείς σας λέμε γεια σας, φιλάκια πολλά, bye. Δεν έχει άλλο. Δεν χόρτας ακόμα από τα σμούσι. Bye. Γραφτείτε παιδιά μικρή και μεγάλη με νέο βίντεο σε αυτό το κεφάλι και βάλτε μας like.